general, it was very honest film. It wasn't about religion. It was about faith, about the truth, and about the prosecution. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία η συμμετοχή μου στην ταινία αυτή, γιατί ενώ δεν θα έλεγα ότι είμαι ιδιαίτερα άνθρωπος της Εκκλησίας, είμαι όμως άνθρωπος της τέχνης και νομίζω ότι σε αυτή την ταινία η θρησκεία και η τέχνη συναντήθηκαν και φτιάξανε κάτι μαγικό, κάτι αόρατο, το οποίο όμως είναι πανταχού παρόν. Ήταν μία από τις πιο ωραίες εμπειρίες που είχα στη δουλειά μου και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι κομμάτι του Man of God. Είναι μία ταινία που θεωρώ ότι αφορά όλο τον κόσμο, έχει να κάνει με την πίστη και το ταξίδι του καθενός μέχρι να βρει το φως. Η ταινία έχει πολύ καλή παραγωγή, εξαιρετική παραγωγή και από εκεί ξεκινάνε όλα. Έχει συντελεστές επίπεδου. Θα ζηλεύουν πολλοί που δεν παίζουν. Εγώ θα ζήλευα αν δεν έπαιζα. Αυτή η ταινία μιλάει στην καρδιά του ελληνικού πολιτισμού. Έτσι, μεταφέρει το μήνυμα του ελληνικού πολιτισμού σε όλη τη διανομή στα απαραίτητα του κόσμου. Είναι η ταινία που θα φέρει μαζικά τον κόσμο ξανά στις αίθουσες. Καλή επιτυχία με την ταινία. Όλα να πάνε καλά και στο μέλλον να δίνετε ευκαιρίες για πολλές και πλούσιες τέτοιες παραγωγές. Ο άνθρωπος του Θεού είναι μια ξεχωριστή ταινία. Είναι μια ταινία που ακόμα και αν δεν είσαι πιστός, ακόμα και αν δεν έχεις ιδέα για τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, τελικά σε γαλινεύει και φεύγοντας έχεις δύναμη και ελπίδα. Yelena, she's really fine artist. So when I read a book about Saint Nectarius, something struck me really deeply on a very personal level. Faith played a big part in my life, and faith was something that kept me going, kept me alive. It was a lot of stuff that I could relate to, so I felt that on some small level I'll be able to communicate this story to the audience where they could relate to it. And that's why I decided to do it.